γυναίκα κατηγορεί τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών ότι της πρότεινε να έχουν σεξουαλικές σχέσεις επαμοιβή. Η Τζέσικα Ντρέικ, πρωταγωνίστρια σε αισθησιακές ταινίες, εξομολογήθηκε ότι το 2006, κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά γκολφ, ο Τραμπ τη ζήτησε να πάει στο δωμάτιό του. I said I didn't feel right going alone, so two other women came with me. In the penthouse suite, I met Donald again. When we entered the room, he grabbed each of us tightly in a hug and kissed each one of us without asking permission. He was wearing pajamas. Όταν έφυγε από το δωμάτιο, η Ντρέικ έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, ο οποίος τη ζήτησε να τον ξανασυναντήσει και της προσέφερε χρήματα. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών περνά στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζει ψεύτρες και απειλεί με μηνύσεις όσες γυναίκες τον κατηγορούν. The events never happened. Never. All of these liars after the election is over. Στο στρατόπεδο της Χίλαρη, τη σκητάλη παίρνουν οι τραγουδίστριες, με την Κέιτι Πέρι να την υποστηρίζει στο θέμα των αμβλώσεων. We should be making decisions of our own on our bodies. We should not be letting the government do that. Η Μάιλι Σάιρους από την άλλη πήρε τους δρόμους για να στηρίξει την υποψήφια των Δημοκρατικών. Δημένη στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας, επισκέφθηκε την εστία Πανεπιστημίου στη Βιρτζίνια και ζητούσε από τους φοιτητές να ψηφίσουν την Χίλαρη. Όσο πλησιάζουν οι μέρες για να ανοίξουν οι κάλπες, το σίγουρο είναι πως η κόντρα θα εντείνεται στην πιο καλτ προεκλογική εκστρατεία στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.